Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και απόψε το βράδυ όπως άλλωστε κάνουμε πλέον κάθε Τρίτη αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα δούμε και θα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης παρέα πάντοτε με εκλεκτούς καλεσμένους. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία του κορονοϊού έχει διαμορφώσει δύσκολες συνθήκες για όλους μας και η τοπική κοινωνία περισσότερο από κάθε άλλη φορά παρέα με την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο και η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει τους δημότες της και ιδιαίτερα τους πολίτες που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας, πριν περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματά μας, γιατί βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Χάρη Αηδονόπουλο, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και την κυρία Νέλη Αηδονά, είναι η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης και Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξης Θεσσαλονίκη Πεύθυνα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Είσαστε... Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είσαστε και οι δύο άνθρωποι με ιδιαίτερες ευαισθησίες απέναντι στο συνάνθρωπο που έχει ανάγκη και το λέω αυτό γιατί και εσείς κύριε Ιδονόπουλε αυτή τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού έχετε προβεί σε ούκο λίγες δράσεις μέσα από την αντιδημαρχία σας αλλά και εσείς κύριε Ιδονά έχετε πάρα πολλές προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που βρίσκονται σε ανάγκη. Είναι έτσι? Από ποιον να αρχίσουμε? Λοιπόν, κύριε Ιδονόπουλε, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία, γιατί οι κυρίες προηγούνται και εσείς πάντα. Είσαστε large, το έχετε αποδείξει αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία Ιδονά, παρακαλώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Ως φεμινίστρια δεν θα έπρεπε να δεχτώ την προτεραιότητα που μου δώσατε, αλλά δεν πειράζει, εστιαύομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στη σημερινή εκπομπή. Το βήμα αυτό μου το έχουν δώσει, όπως και σε όλους τους αιρετούς εκλεκτούς συναδέλφους, μου το έχει δώσει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Είναι 20 μήνες που περάσανε από την ανάληψη των καθηκόντων μας, τόσο της διοίκησης όσο και ημών της αντιπολίτευσης. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στο ΤΔ100 μετά την εκλογή μου. Και έχω να εκφράσω ένα παράπονο. Μας βάζετε για πρώτη φορά εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους να μιλήσουμε την ώρα που παίζουν οι άγριες μέλισσες. Δηλαδή έχω και εγώ πρόβλημα. Τι θα δω τον εαυτό μου ή τις άγριες μέλισσες. Λοιπόν, κυρία Ιδονά, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, επειδή αναφερθήκατε στην παρουσία σας εδώ στην Δημοτική Τηλεόραση, το έχω πει από την αρχή που ξεκίνησε η συγκεκριμένη εκπομπή. Ήταν να ξεκινήσει πολλούς μήνες νωρίτερα. Ήταν ιδιαίτερες συνθήκες, ειδικά εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση. Είχαμε κρούσματα κορονοϊού σε συναδέλφους. Αυτό, εγώ οφείλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Αυτό σε ό,τι έχει σχέση και με την παρουσία σας εδώ. Γι' αυτό βρισκόσαστε και απέναντί μου μέσω Skype. Όσο πολύ και αν ήθελα να βρίσκεστε και οι δυο σας εδώ στο στούντιο ζωντανά να κάνουμε μια διαζώσεις συζήτηση. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όσο για τις άγριες μέλισσες, νομίζω ότι ακουστήκατε και κάτι θα κάνουμε γι' αυτό. Νομίζω και ο αρχισυντάκτης της εκπομπής σας άκουσε. Και να το κατανοεί αυτό. Λοιπόν, να προβλήσουμε για την ώρα. Ωραία, θα δούμε την... Κύριε Ιδονόπουλε, εσείς δεν έχετε κάποιο θέμα με τις άγριες μέλισσες? Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει. Δεν το έχετε παρακολουθήσει. Ωραία, λοιπόν. Δεν ακούμε τον παλμό του κόσμου. Ο κόσμος το παρακολουθεί. Είναι μια μεγάλη παρηγοριά, είναι ένα κομμάτι της ρουτίνας, της τόσο δύσκολης ημέρας και νύχτας που περνάει ο συμπολίτης μας και ο συνάνθρωπός μας. Οπότε πρέπει να το αφουγκραστούμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε αυτό. Όχι, εννοώ για την ώρα της εκπομπής πάντα. Για την ώρα της εκπομπής μιλάω. Είναι καλό οι δημοτικοί σύμβουλοι να ακούγονται σε μια ώρα που περισσότεροι άνθρωποι θα ήταν έτοιμοι να τους παρακολουθήσουν. Για την καθημερινότητα όμως, να επανέλθω να μην κλέβω τον πολύτιμο χρόνο. Όντως, αυτό που έχουμε εμείς σήμερα είναι ένα πρόβλημα πολυτελείας. Οι άνθρωποι υποφέρουν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Έχουν πάρα πολύ καταστραφεί οικονομικά, άλλοι βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού οικονομικά. Ψυχολογικά νομίζω κανένας δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος, όσο απασχολημένος και αν είναι. Όλοι ξέρουμε ότι η εκπαίδευση, η τηλεεκπαίδευση είναι ένα τρομερό πρόβλημα για τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και τους εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς μας. Έχουν κουραστεί πια από αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί στις ημέρες του εγκλεισμού και της πανδημίας. Όλοι ξέρουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που έχει φύγει ή έχει νοσήσει βαρύτατα από αυτόν τον ιό. Οπότε πραγματικά η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Και εκεί πρέπει να σταθούμε και εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση όσο μπορούμε καλύτερα. Νομίζω ότι στέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Κύριε Ιδονόπουλε, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες της αντιδημαρχίας σας τον τελευταίο αυτό χρόνο, διότι από πέρσι το Μάρτιο μέχρι και σήμερα είμαστε σε μεγάλα διαστήματα εγκλεισμού. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε τολμήσει να αλλάξουμε προτεραιότητες, για το λόγο ότι η κοινωνική πολιτική όσον αφορά τους απόρους, τους αστέγους και τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες δεν μπορεί να σταματήσει. Έχουν προστεθεί και άλλες υποχρεώσεις. Και αυτά είναι τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό και την εφαρμογή του στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχω την τιμή να είμαι και ο συντονιστής διαχείρισης του κορονοϊού στην πόλη μας. Και όλα τα παρεπόμενα του εγκλεισμού, όπως πολύ σωστά έθεσε η αξιότιμη και αγαπητότατη συνάδελφος. Εκείνο που με τρομάζει εμένα επίσης είναι τι θα γίνει μετά. Διότι προχωράμε με τους εμβολιασμούς και προχωράει πολύ σωστά η κεντρική κυβέρνηση για το θέμα αυτό του Υπουργείου Υγείας και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αλλά όλοι μας αυτό το διάστημα του ενός και πλέον έτους τρώμε από το λίπος μας. Όσοι είχαμε λίπος να καταναλώσουμε. Όταν λοιπόν τελειώσει με το καλό και με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης η πανδημία του κορονοϊού, πρέπει να υπάρξει κάτι το δημιουργικό στην πόλη μας. Η πόλη μας, ξέρετε, θα το πω, το λέω με λύπη εδώ και καιρό, κατήντησε να είναι πραγματικά φραπεδούπολη με την έννοια της παροχής υπηρεσιών και μόνο. Ο δευτερογενής τομέας της μεταποίησης που υπήρχε στην πόλη μας έχει εξαφανιστεί, έχει πάει σε χώρες προς βορράν κείμενες, στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία. Επομένως, μόνο η παροχή υπηρεσιών αποδεικνύει ότι τώρα που έχει κλείσει η εστίαση, τα καφέ και ο τουρισμός, δεν μπορεί να συντηρηθεί μια πόλη. Ο πρωτογενής τομέας Φερρυππίν που έχει Λάρισα λόγω της αγροτικής ενδοχώρασης, τι φέρνει σε αξιοζήλευτη θέση. Κύριε Ιδονόπουλε, το ερώτημα βέβαια είναι εάν η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής έχει άλλα αποθέματα για να μπορέσει να προσφέρει στους πολίτες που έχουν ανάγκη. Γιατί πολύ σωστά όπως είπατε, αυτό δεν είναι κάτι που σταματάει σε ένα, δύο, τρεις μήνες, αλλά είναι κάτι που θα το βρούμε μακροπρόθεσμα μπροστά μας. Γιατί θα είναι πολλές οι επιχειρήσεις που θα κλείσουν και θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θα βρεθούν στο ταμείο του ΟΕΔ σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ακριβώς αυτό είναι. Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής έχει δεν έχει τις εφεδρίες, θα προχωρήσει. Ήδη έχουμε αυξήσει τον αριθμό των ωφελουμένων μας. Ήδη με τεράστια ανταπόκριση επιχειρήσεων της Μακεδονίας, κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας της Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουμε αποχορηγίες, τρόφιμα, εμπλουτίζοντας τις τακτικές μηνιαίες διανομές μας και επίσης πολλαπλασιάζοντας τους ωφελούμενους. Γιατί πρέπει να το πω και δημοσίως, έτσι. Οι ωφελούμενοι των κοινωνικών μας δομών μέσω των προγραμμάτων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Στην περίοδο της πανδημίας όμως δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από τον όδο μας φέρει το Ε1, το Ε9, φορολογική δήλωση του 2019 και το καθεξής. Άρα από τις χορηγίες, μετά από μια αδρή κοινωνική έρευνα, εμπλουτίζουμε και παρέχουμε σε περισσότερους συμπολίτες μας αυτά που χρειάζονται για να ορθοποδήσουν, για να μείνουν έστω τέλος πάντων σε μια κατάσταση ανεκτή και αποδεκτή. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλήρη συνεργασία με τις δομές του βοήθεια στο σπίτι και με τα ΚΑΠΗ, που όπως ξέρετε εδώ και ένα χρόνο και πλέον έχουν ενταχθεί στο βοήθεια στο σπίτι. Διότι υπάρχουν και οι εντολές του Υπουργείου, τις οποίες εφαρμόζουμε. Θα επαναλάβω ότι, και με λύπη μου θα πω μάλιστα, ότι ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου αυτές τις μέρες νοσηλεύεται βαρύτατα από τον κορονοϊό χτυπημένος και εύχομαι και ελπίζω να ανακάμψει από αύριο. Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Ιδονόπουλε, τα περαστικά μας στον άνθρωπο. Όλοι να βγαίνουν δυνατότεροι μέσα από αυτή τη δοκιμασία και να το βλέπουν σαν ένα κακό όνειρο που πάει, πέρασε. Η κυρία Ιδονά
εσείς πιστεύετε, γιατί έχετε καταθέσει και τις δικές σας προτάσεις σε ό,τι έχει σχέση με τις κοινωνικές δομές και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ωφελούμενοι από συγκεκριμένα προγράμματα, θα πρέπει να γίνεται ένα follow-up σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια στιγμή? Θα ήθελα λίγο στο γενικότερο πλαίσιο της εκπομπής σας να διεκδικήσω λίγο περισσότερο χρόνο από τον Αντιδήμαρχο, ο οποίος έχει την ευκαιρία πάρα πολλές φορές να παρουσιάσει το έργο του. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αντιπολίτευση και η διοίκηση μοιάζουν πάρα πολύ με τον πεζό και τον οδηγό. Όταν εγώ ως οδηγός εκνευρίζομαι με κάποιον που περπατάει άτσαλα στο δρόμο, όταν εγώ που το κάνω αυτό ως πεζός, δεν καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του οδηγού. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία πραγματική αντιπαράθεση. Είμαστε εκεί όμως για να ασκήσουμε το ρόλο στον οποίο μας έβαλε ο Θεσσαλονικιός, ο συμπολίτης μας, με κάθε καλή διάθεση να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε και να διορθώνουμε την πορεία της διοίκησης. Λοιπόν, κατά την δική μου άποψη, πράγμα που το έχω συζητήσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το έχω ζητήσει επανειλημμένως, είναι να κάνουμε όσο γίνεται ευρύτερη και ακριβέστερη την καταγραφή των αναγκών, γιατί σήμερα μπορεί να προσφέρουμε 800 γεύματα, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι 2.000 οι έχοντες ανάγκη ή αν είναι 30.000 οι έχοντες ανάγκη. Αυτό λοιπόν, η καταγραφή, δεν έχουμε καλές σχέσεις, όχι στην πόλη μας, στην Ελλάδα γενικώς, με τις στατιστικές και τις μετρήσεις. Αν δεν έχουμε την πραγματική εικόνα της κατάστασης, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο ωφέλιμοι είμαστε εμείς, πόσο χρήσιμοι είμαστε στην πόλη μας. Από εκεί και πέρα, από αυτό που πέφτουν στη δική μου αντίληψη, όντας σε διάφορες επιτροπές του Δήμου, αλλά και από την προσωπική μου δράση, σε ομάδες εθελοντικές, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μοναχικοί που ζουν μόνοι τους σε πολύ μεγάλη ηλικία. Δεν υπάρχει κάποιος να τους φροντίσει. Όταν πέφτουν στη δική μας αντίληψη, φυσικά αμέσως άμεσο που γίνεται από την πλευρά του Δήμου είναι η εξασφάλιση του συσιτίου, του καθημερινού συσιτίου. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που τους βοηθάμε με τα εφάπαξ επιδόματα, τα ετήσια επιδόματα. Βέβαια, η Επιτροπή αυτών των επιδομάτων της κοινωνικής πολιτικής είχε στη διάθεσή της πέρσι για μια ολόκληρη χρονιά 60.000 ευρώ. Ένα ποσό που δεν νομίζω πως μόνο εγώ, αλλά και οι συμπολίτες μας που μας ακούνε, θα θεωρήσουν ότι είναι πάρα πολύ μικρό για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα των ανθρώπων που παίρνουν αυτό το επίδομα, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν βαρύτατα ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα. Δεν έχουν την μόρφωση, δεν έχουν την επαφή με οποιαδήποτε ενημέρωση ιατρικής φύσεως, οικογενειακού προγραμματισμού. Οπότε πέφτουμε σε περιπτώσεις που έχουμε οικογένειες που δημιουργούνται χωρίς να έχουν τα προσόντα και τις βάσεις για να δημιουργηθεί μια σωστή οικογένεια με προστασία και με ασφάλεια. Άρα, κυρία Ειδονά, τι ουσιαστικά προτείνετε να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι όπως μας τους περιγράψατε και αυτούς και την κατάστασή τους? Στο ένα το σημείο, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια καταγραφή, να επικαιροποιηθεί λίγο η εικόνα, ο χάρτης των αναγκεμένων συμπολιτών μας, είτε μέσω των κοινοτήτων, μέσω των διαχειριστών των πολυκατοικιών, μέσω των θεατών μας, που ίσως κάποιοι λίγοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, εάν μέσα στην πολυκατοικία τους ή στην απέναντι ή στη γειτονιά τους υπάρχει κάποιος μοναχικός, ηλικιωμένος, ανάπηρος, ψυχικά διαταραγμένος, να πάνε στο κοντινότερο καπί και να το δηλώσουν, να πάνε στην κοινότητά τους και να το δηλώσουν, έτσι ώστε να διευρυνθεί και η δική μας εικόνα. Όσον αφορά για τις άλλες περιπτώσεις που δίνουμε τα επιδόματα, η πρότασή μου είναι να παρακολουθούμε αυτές τις περιπτώσεις και μετά την επιδότηση αυτή, την επιχορήγηση αυτή, την χορήγηση ενός ποσού που κυμαίνεται ανάμεσα στα 500 και στα 2.000 ευρώ στο maximum, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων, κάνοντας
την τρομερή γραφειοκρατία που ανέφερε πριν ο κύριος Αϊδωνόπουλος, την τρομερή γραφειοκρατία, να θεωρήσουμε, δεν πρέπει να θεωρούμε, ζούμε λέμε στην ψηφιακή εποχή, αλλά είναι τρομερά περιθωριοποιημένη η τρίτη ηλικία και οι άποροι άνθρωποι από την ψηφιακή εποχή. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι της ψηφιακής εποχής πρέπει να γίνει παράλληλα με ένα πρόγραμμα, κοινωνικής πολιτικής, όπου να το αναλαμβάνει ο Δήμος μέσω των ΚΑΠΗ, μέσω των κοινοτήτων, μέσω των κέντρων, να αναλαμβάνει αυτό το κομμάτι της γραφειοκρατίας που κάνει αδύνατο την επίτευξη ενός στόχου για έναν ηλικιωμένο, για έναν ανήμπορο άνθρωπο. Είχαμε πρόσφατα περίπτωση που ακόμη παλεύουμε να μπει αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι 96 χρονών, κυκλοφορεί μόνος του, του εξασφαλίζουμε μόνο τα γεύματά του, αλλά είναι, κάνουμε προσπάθειες σε επίπεδο γειτονιάς, όχι Δήμου, για να μπορέσει να μπει σε μία δομή όπου να είναι εξασφαλισμένη η ιατριοφαρμακευτική του περίθαλψη, η προσωπική του υγιεινή και όλα αυτά. Αυτό το κενό ανάμεσα στις αρμοδιότητες των διαφόρων φορέων είναι αυτό που θα ήθελα εγώ ιδεατά να το γεφυρώσουμε. Να είδατε, να λέμε, κύριε Ειδονά, μπορεί να είναι 11 η ώρα η εκπομπή, αλλά υπάρχουν προτάσεις οι οποίες πέφτουν στο τραπέζι μέσα από ένα γόνιμο διάλογο και καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, έτσι ώστε άμεσα να μπορούν να δίνονται λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μόνοι τους, όπως πολύ σωστά είπατε, και δεν έχουν κανέναν να ενδιαφερθεί για αυτούς. Πολύ σημαντική η πρόταση η οποία καταθέσατε. Κύριε Ειδονόπουλε, νομίζω ακούσατε την κυρία Ειδονά και τα όσα είπε. Θα πρέπει να γίνει ενδεχομένως κάποια στιγμή μια καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων, να επικαιροποιήσετε τις λίστες σας, να δείτε αν χρειάζεται να μπουν κάποιοι άλλοι επίσης μέσα σε αυτές τις λίστες. Αλλά θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Σε λίγες μέρες έχουμε μεγάλη εβδομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να είναι μόνοι τους, δυστυχώς. Κάποτε, όταν δεν είχαμε κορονοϊό, ήταν άλλες οι συνθήκες. Βλέπαμε και έναν άλλον άνθρωπο, λέγαμε μία κουβέντα. Ωστόσο, οι δυσκολίες για αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζονται. Προβλέπετε κάτι να γίνει από δική σας πλευράς για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη? Φυσικότατα, όπως κάθε μήνα η διανομή του κοινωνικού παντοπολίου θα συνεχιστεί. Εμπλουτίζεται όμως η περίοδος Χριστουγέννων, Πάσχα και ούτω καθεξής με τα επίκαιρα, ας πούμε, τρόφιμα. Δηλαδή τα Χριστούγεννα τσουρέκι, Βασιλόπιτα, το Πάσχα τσουρέκι, είδη παντοπολίου, κρεοπολίου και όλα αυτά. Και επιπροσθέτως από τις χορηγίες που εισπράττουμε, όπως είπε η κυρία Ειδονά, χωρίς καμία γραφειοκρατία, ενισχύουμε συμπολίτες μας, όχι επειδή τους ξέρουμε ή μας το είπανε, επειδή είναι συμπολίτες που είναι καταγεγραμμένοι με τα κριτήρια της απορίας σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλες δομές, όπως είναι η Ειρήνα ή όπως είναι η γυροκομεία και ούτω καθεξής. Είναι νομιμότατο. Εισέρχεται η δωρεά, γίνεται αποδοχή δωράς από το Δήμο, καταγράφεται η ποσότητα, διατίθεται και υπάρχουν τα απολογιστικά στοιχεία στη διάθεση όποιου και όποιας φυσικά επιθυμεί να κάνει έλεγχο. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι που είναι λίγο κωμικοτραγικό. Σε αυτόν τον ένα και πλέον χρόνο της πανδημίας, στις δομές απορίας και αστεγίας μας, δηλαδή στο υπνοτήριο αστέγων, στο ανοιχτό κέντρο ημέρας και στα συσίτια, δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα συμπολίτη μας, συνανθρώπου μας, θετικού στον κορονοϊό. Και πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη έτσι ψυχολογική, ας το πούμε, μορφή, που δεν έχουν ιδιαίτερες επαφές με άλλους ανθρώπους. Άρα το αποτέλεσμα της απουσίας επαφών μπορεί να είναι κοινωνικά ολέθριο και ψυχικά επιζήμιο, αλλά στο θέμα του κορονοϊού βοηθάει στον μη επιβολασμό, στη μη μετάδοση της νόσου. Mm-hmm. Να βάλουμε μία άνω τελεία στα θέματα κοινωνικής πολιτικής και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Το έχουμε θίξει αρκετές φορές και έχει σχέση με την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρία Ειδονά, ως αντιπρόεδρος κιόλας του Δημοτικού Συμβουλίου,
θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας. Σαφώς. Ελπίζω να έχουμε και για ένα ακόμη θεματάκι λίγα λεπτά. Ναι, ως Αντιπρόεδρος λοιπόν έχω μιλήσει με την ανάληψη των κατοικώντων του νέου Προέδρου, του κυρίου Λεκάκη, του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε μιλήσει και έχουμε συμφωνήσει να φέρουμε στην επιφάνεια το θέμα του κανονισμού της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι κάτι που δεν ενδιαφέρει καθόλου το συμπολίτη μας, δεν ενδιαφέρει εάν εμείς μέσα στα συμβούλια δεν έχουμε μια καλή λειτουργία, κρατούν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί, η κόπωση, η εξουθένωση είναι φοβερή. Αυτό δεν ενδιαφέρει καθόλου το συμπολίτη μας, γι' αυτό θέλω πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτό. Ταυτόχρονα όμως να κάνω και ένα καινούριο αίτημα προς την TV100 και προς τη διοίκηση του Δήμου, ότι είναι απαραίτητο, αναγκαίο, όσο αντιαισθητικό, όπως μας είπαν το επιχείρημα, και αν είναι να βλέπει ο κόσμος κουτάκια-κουτάκια και μικρές εικονίτσες των Δημοτικών Συμβούλων, είναι απαραίτητο να γίνεται η μετάδοση, απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, παράλληλα λοιπόν με την διαχείριση και την αναμόρφωση του κανονισμού, του εσωτερικού κανονισμού. Θεωρώ πως είναι απαραίτητη και η απευθείας μετάδοση των συμβουλίων, των Δημοτικών Συμβουλίων, όσο και των δύο πολύ σημαντικών επιτροπών του Δήμου, δηλαδή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο πολίτης είναι βυθισμένος στο προσωπικό του πρόβλημα, στο οικονομικό του πρόβλημα, στο ψυχολογικό του πρόβλημα. Έχει απομακρυνθεί από το ενδιαφέρον του. Μια TV100 ούτως ή άλλως ασχολούνταν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κόβοντας λοιπόν εδώ και 14 μήνες, 13 μήνες πόσο είναι την απευθείας μετάδοση, έχει χάσει κάθε επαφή με τα τεκτενόμενα στο Δήμο. Εκεί που ζει, εκεί που ψήφισε, εκεί που έχει τα προβλήματά του, εκεί που μπορεί να απευθυνθεί και να λύσει τα προβλήματά Κυρία του. Κυρία Ειδονά, πάντως, μέσα από το κανάλι της Δημοτικής Τηλεόρασης στο YouTube προβάλλεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά δεν μπορούμε να το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή. Δίπλα στα πλάνα παίζει ο υπολογιστής την εικόνα, μέρος της εικόνας του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω και εσείς ότι αν ανοίγατε τον τηλεοπτικό σας δέκτη και βλέπατε αυτή την εικόνα, μισά παράθυρα να φαίνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, άλλη μισά παράθυρα να μην φαίνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί ξέρετε, η τηλεόραση είναι εικόνα. Θα το προσπερνούσατε και εσείς, νομίζω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν παρακολουθούν από αυτά που βλέπω εγώ κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, θέαση, ακρόαση από 23 έως maximum 60 άτομα, είναι κάτι το θλιβερό. Εξάλλου και εγώ πολλή ώρα της συνεδρίασης έχω κλειστεί την κάμερά μου γιατί δεν αντέχει η μέση μου και ακούω μόνο το Συμβούλιο επί ώρες. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για να παρακολουθήσει το τι συζητιέται, βρε παιδί μου, τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τι προβλήματα λύνονται εκεί μέσα. Λοιπόν, καταγράφηκε, κύριε Ειδονά. Καταγράφηκε λοιπόν και αυτό το αίτημα. Είπαμε, ένα είναι η μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων, ένα είναι η αλλαγή ώρας της εκπομπής, γιατί πέφτει πάνω στις άγριες μέλισσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με λαμβάνετε βεβαίως υπόψη. Κύριε Ειδονόπουλε, τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, έχοντας υπηρετήσει κι εγώ τη θέση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου σε προπροηγούμενη θητεία μου και έχοντας, όπως και η κυρία Ειδονά, άπειρες θητείες ερετού στο Δήμο πίσω μας, θα θυμίσω στην αγαπητή μου Νέλη ότι κάθε φορά ένα χρόνο πριν τις εκλογές, επί άλλων προεδρείων, ξεκινούσε το μέγα θέμα της αναμόρφωσης του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και η μετακίνηση κάποιων λαϊκών αγορών και όλα αυτά. Δεν ολοκληρώνονταν ποτέ. Το ότι τώρα ομοθυμαδών το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται την αλλαγή του κανονισμού στην αρχή της θητείας του, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ θετικό. Κυρία Ειδονά, έχουμε από ένα λεπτό για να κλείσουμε. Υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα, απλά ήθελα να παρακαλώ. Πω στον αγαπητό συνάδελφο, η ιδιαιτερότητα του κλεισθένη, όπου για πρώτη φορά έχουμε τόσους πολλούς επικεφαλής παρατάξεων και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα. Σας ακούω, συγγνώμη, έπρεπε να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου. Ναι. Λοιπόν, κύριε Ειδονόπουλε, είπε η κυρία Ειδονά αυτό που ήθελε να πει. Ότι ήθελα κλείνοντας και κάτι άλλο να πω, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε από ένα λεπτό. Ωραία, ευχαριστώ. Να το πάρω. Λοιπόν,
Θέλω να απευθυνθώ στους συμπολίτες μας και θέλω να φωτίσω την καλή μας την πλευρά, γιατί υπάρχει και η άλλη που ρίχνει τα σκουπίδια από το μπαλκόνι, η πλευρά που μουτζουρώνει τα μνημεία μας, που δεν ξέρει την ιστορία μας. Υπάρχει όμως και μία πλευρά πολύ φωτεινή. Έχει κατακλειστεί το Facebook κάθε Σαββατοκύριακο από εικόνες καταπληκτικές ανθρώπων που πηγαίνουν στις γειτονιές τους, στα ρέματα, στα πρανή, στα πάρκα και καθαρίζουν με εικόνες πριν γεμάτες σκουπίδια και μετά εκατοντάδες γεμάτες σακούλες από τα σκουπίδια. Θέλω να ευχαριστήσω και να ενθαρρύνω το συμπολίτη μου, τη συμπολίτησα μου, για αυτές τις δράσεις, για αυτή τη συμμετοχικότητα, για αυτή τη συλλογικότητα. Εκεί πρέπει να ξαναγυρίσουμε, γιατί καμία διοίκηση δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που μπορεί να κάνει αν ο καθένας από εμάς αισθανόμαστε πολίτης αυτής, δημότης αυτής της πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Δονόπουλε, να κλείσουμε με εσάς. Συνεχίζεται λοιπόν η διανομή προϊόντων σε δικαιούχους ΤΕΒΑ κανονικά, συν κάτι παραπάνω λόγω της ημέρας των εορτών, για να καταλάβουμε και σε ποιες ημερομηνίες, αν τις έχετε. Η διανομή του ΤΕΒΑ ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η πρώτη φορά εδώ και αφού το είμαστε στη διοίκηση που γίνεται διανομή μηνιαία προϊόντων του ΤΕΒΑ. Από εδώ και πέρα θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα, τα εορταστικά γεύματα, τα εορταστικά πακέτα, στο πω διαφορετικά, του Πάσχα, σε άλλους 600 τόσους ωφελούμενους των κοινωνικών μας δομών, και έχουμε απόθεμα για να ενισχύσουμε και όποιον άλλον συμπολίτη μας βρεθεί σε ανάγκη. Εγώ θέλω να πω ότι συντάσσομαι με πάρα πολλές θέσεις, αγαπητή Νέλη Σαϊδωνά. Εξάλλου, το σημαντικό είναι για την πόλη να δουλέψουμε και όχι για τους εαυτούς μας. Θέλει συνεργασία, θέλει ταπεινότητα και θέλει ανοιχτά αυτιά. Και επιτέλους, ας μας φύγει η γκρίνια του γιατί στην Αθήνα έγινε αυτό και δεν έγινε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει 23 και πλέον αιώνες αυτοτελούς ιστορίες και η Θεσσαλονίκη δεν μετέπεσε ποτέ σε πόλισμα ή σε χωριό όπως η Αθήνα. Έχει συνεχή ιστορία πόλεως και μπορεί να πρωτοποτήσει, να πρωτοπορήσει και να δημιουργήσει από μόνη της. Να είμαστε περήφανοι για την πόλη μας, να είναι πεπισμένες όλες και όλοι οι συμπολίτες μας ότι δεν έχουμε εμείς δεύτερες σκέψεις στο μυαλό μας και δουλεύουμε με συνεργασία, συνέργεια για το κοινό καλό. Νομίζω ότι βρεθήκατε στην κατάλληλη εκπομπή. Για μια καλύτερη πόλη είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ρίξαμε και τη δική μας ματιά στην αυτοδιοίκηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε διαζώσεις την επόμενη φορά, αφήνοντας πίσω μας όλα αυτά τα συσίτια και τη βοήθεια σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων, γιατί το θέμα μας είναι αυτοί οι άνθρωποι να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα και όλους. Επίσης. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ και πάλι μαζί σας.